Ε, αυτό δεν θέλεις. Ποια είναι η διαφορά, κυρία, μεταξύ πόρνης, ερωμένης και συζύγου κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης? Η πόρνη λέει, άντε ακόμα. Η ερωμένη λέει, τι κιόλα. Ενώ η γυναίκα λέει, και αυτό το έχουμε ακούσει όλοι, μη μου το αρνιέστη, μπες, θα το βάψω μπες τον ταβάνι. Πώς τα ξέρω, κερατάς. Λοιπόν, το πιο ωραίο τσαντήρι σήμερα με εσάς. Να με συγχωρήσουν τώρα τσαντήρια, αλλά εγώ πέρασα σήμερα τέλεια. Δεν με νοιάζει τι λένε, εγώ εδώ σήμερα έγινε, να πω μια ευγενική λέξη, της πουτάνας. Έτσι, μπράβο! Λοιπόν, επειδή είστε καλοί, θα σας δώσω συμβουλές στα αγόρια κυρίως. Για να κάνετε οικογένειες. Για να διδάξουμε και ήθος. Για να κάνετε ένα καλό γάμο. Παιδιά μου, αγόρια κυρίως. Η ηρεκή μ' ανέβασε πολύ. Πρώτον λοιπόν, να μ' ακούν τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις μια γυναίκα που να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Να μαγειρεύει, να καθαρίζει το σπίτι και να έχει και μια δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι σημαντικό. Να βρεις μια γυναίκα να σε κάνει να γελάς. Το τρίτο... Μην χειροκροτάτε, οι γυναίκες είναι εναντίον σας στο τέλος. Το τρίτο είναι πολύ σημαντικό. Να βρεις μια γυναίκα στην οποία μπορείς να βασιστείς και να μην σου λέει ψέματα. Δεν είδα χειροκρότημα τις γυναίκες. Να μην πω κανένα βαριά λέξη. Το τέταρτο που πρέπει να προσέξεις είναι να βρεις μια γυναίκα που να τρελαίνεται να σε κάνει σεξ. Εδώ βλέπω μεγαλύτερη ένταση. Και το πέμπτο και βασικότερο είναι οι τέσσερις αυτές γυναίκες να μην γνωρίζουν μεταξύ τους. Εντάξει. Διδαχτήκαμε νομίζω. Yeah! Yeah!